Αύριο θα καθίσει ξανά στο σκαμνί του δικαστηρίου ο 57χρονος γυμναστής για το βιασμό της 13χρονης αθλήτριάς του πριν από 17 χρόνια στην Ιεράπετρα. Η δίκη διέκοψε για αύριο, παρόλο που από την πλευρά του κατηγορούμενου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε, ζητήθηκε αναβολή λόγω κολλήματος του συνηγόρου του. Ήταν συγκλονιστικά όσα είχε πει το 2015 στην Κρήτη TV το θύμα που περιέγραψε όσα είχε περάσει στα χέρια του προπονητή. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ό,τι δεν φαίνεται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Για μένα όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα. Δεν έχει σβηστεί τίποτα από μέσα μου, δεν έχει σβηστεί τίποτα από το μυαλό μου, από την ψυχή μου, από την καρδιά μου και θεωρώ ότι αυτό είναι που σεβάστηκε το δικαστήριο, τον πόνο μου, τον πόνο της οικογένειάς μου. Αυτοί οι άνθρωποι αυτού του είδους εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα, την εμπιστοσύνη, την ανεκτικότητα και τη σιωπή. Είχε πείσει ότι στεκόταν δίπλα μου σαν πατέρας. Οπότε όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα παιδιά παρά για τους ενήλικες, όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να ενδιαφέρεται περισσότερο από ό,τι ίδια τα παιδιά τους και με τόσο ζήλο να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μπορεί να είναι ύποπτο. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναβολή και διέκοψε για αύριο, ενώ κατέστησε σαφές ότι αν δεν μπορεί ο δικηγόρος του, θα διοριστεί άλλος για να γίνει η δίκη. Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η έφεση δεν είχε αναστέλουσα αδύναμη, ωστόσο ένα χρόνο μετά αποφυλακίστηκε υπό όρους για λόγους υγείας. Το θύμα τον Ιούνιο του 2015 είχε κάνει μια απίστευτη κατάθεση ψυχής που συγκλώνησε το δικαστήριο. Σκουπιζόμουν με πετσέτα και άκουσα την πόρτα στα αποδυτήρια να ανοίγει και κλειδιά. Ρώτησα ποιος είναι, δεν πήρα απάντηση. Άκουσα βήματα, ξαφνικά τον είδα μπροστά μου. Ήμουν γυμνή. Προσπάθησα να καλυφθώ στην πετσέτα. Τι θέλεις, του είπα. Μου είπε, μη φοβάσαι, θα σου κάνω κάτι που φανταζόμουν πολύ καιρό. Με έπιασε από τους ώμους και με έσπρωξε πάνω στο τραπέζι. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο πόνο. Φώναξα και μου έκλεισε το στόμα. Ήμουν εγκλωβισμένη στα χέρια του. Όταν έφυγε από πάνω μου, σύρθηκα στο πάτωμα. Η ψυχή μου ήταν βρώμικη. Στη φυλακή επέστρεψε ο 68χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός 15χρονου με σοβαρό πρόβλημα νοητικής υστέρησης, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των ειδικών. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στο Λασίθι και είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Σοκ προκαλούν οι καταθέσεις κατά τις οποίες περιγράφονται οι ερωτικές συνευρέσεις με το ανήλικο αγόρι και τα αρρωστημένα ένστικτα του 68χρονου. Ο κατηγορούμενος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια, ενώ σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 13 ετών.